κυκλοφοριακό πρόβλημα στο ύψος του κολυμβητηρίου εξακολουθεί να υφίσταται. Πάμε να δούμε τις πρώτες φωτογραφίες. Και βλέπουμε εδώ, κύριε Παπα-Νικολάου, βλέπουμε το υλικό από το κέντρο της πόλης των Χανίων. Ναι, η προηγούμενη φωτογραφία και αυτή η φωτογραφία είναι μπροστά στην αγορά των Χανίων. Αυτή είναι στο κολυμβητήριο κάτω. Οπότε αυτή είναι φεύγοντας από το κολυμβητήριο, πηγαίνοντας να φύγει το λεωφορείο. Έχει φρακάρει, έχει παρκάρει λεωφορείο. Εδώ είναι ένα αστικό λεωφορείο το οποίο έχει παρκάρει εκεί που δεν πρέπει να παρκάρει, γιατί αυτός ο χώρος είναι για τουριστικά. Εδώ είναι τουριστικό λεωφορείο το οποίο αφήνει λίγο παρακάτω, γιατί στο χώρο προβλέπεται δεν έχει χώρο να σταθμεύσει. Ο χώρος και μέσα στο μοναστήρι, το οποίο είναι από τα ιστορικότερα της Ελλάδος, είναι και εκεί πέρα χώμα. Έχουν προτείνει στους αρχαιολόγους και με τη σύμφωνη γνώμη του Μητροπολίτη να γίνει μια πλακώστρωση με πέτρα η οποία να αρμόζει στο περιβάλλον και να γίνει ένας. Βλέπετε τα νερά και τις λάσπες που επικρατούν. Όταν βρέχει, η επισκέψη είναι εξαιρετικά δύσκολη. Οι επισκέπτες και μέσα στο ιερό χώρο και απ' έξω είναι πολύ δύσκολη. Προσέξτε το συνωστισμό που υπάρχει όταν βρέχει, προκειμένου να προστατευτούν. Γνωρίζετε πολύ καλά και εσείς αλλά και όλοι οι τηλεθεατές, όπως και εκλεκτοί καλεσμένοι εδώ, ότι η μεγάλη ευθεία στις ίσες έχει δώσει και μερικά από τα πιο σοβαρά τροχαία δυστυχήματα που έχουν γίνει στο νησί μας. Και βλέπουν και οι τηλεθεατές τι ακριβώς συμβαίνει στο συγκεκριμένο σημείο. Θέλω ένα δικό σας σχόλιο. Γνωρίζω ότι έχετε μια ευαισθησία με τον βόρειο δικό άξονα της Κρήτης. Συχνά πυκνά και στις δημόσιες τοποθετήσεις σας κάνετε αναφορά. Κύριε Δασκαλάκη, καταρχάς το Ρέθυμνο είναι στη δυσμενή θέση να μην έχει ούτε αεροδρόμιο, να μην έχει ούτε λιμάνι και να έχει μόνο το βόρειο οδικό άξονα σε αυτή την κατάσταση στον οποίο τη δείξατε. Δεν έχει διάζωμα στη μέση. Ο βόρειος οδικός άξονας δεν είναι ευθύνη της περιφέρειας. Ψάχνουμε να βρούμε την αρμοδιότητα μεταξύ Υπουργείου, ΟΑΚ, Περιφέρειας κλπ. Θα μου πείτε τι ενδιαφέρει αυτό τον πολίτη, απολύτως τίποτα. Ο πολίτης πρέπει να είναι ασφαλής και οφείλουμε να είναι ασφαλής. Θα φτάσουμε στην Περιφερειακή Ενότητα του Λασιθίου. Όπως αντιλαμβάνεστε, ήδη έχουμε δώσει τον λόγο στον Δήμαρχο του Αγίου Νικολάου. Κύριε Παπα-Νικολάου, θέλω να μου πείτε τι ακριβώς βλέπουμε εδώ. Είναι το κομμάτι που ίσως είναι το πιο σοβαρό όσον αφορά τα κυκλοφοριακά προβλήματα της πόλης του Αγίου Νικολάου. Λοιπόν, αυτό είναι πριν μια εβδομάδα. Ήμουν εγώ ξαναγώ στο λεωφορείο αυτό. Πήγαμε το κεντρικό δρόμο Αγίου Νικολάου και τροπλατεία προς το πάρκινγκ. Ήταν δύο ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, το μαύρο το οποίο είναι δεξιά και άλλο ένα που ήταν αριστερά. Τα οποία, όποτε βλέπετε από την άκρη της οθόνης δεξιά, έχουν παρκάρει όχι στην άκρη όπως έπρεπε, αλλά πιο μέση. Συμπέρασμα, δεν χωρούσε το λεωφορείο. Τι έγινε? Μπλοκάραμε. Ετοιμάστηκα και κατέβαζα τους επιβάτες, τους τουρίστες, να πάμε με τα πόδια μέχρι το πάρκινγκ, μια απόσταση περίπου 200 μέτρα. Και το άλλο, το πίσω, γινόταν το απερίγραπτο. Προφανώς τι μας ενδιαφέρει και γι' αυτό και προχωράμε, έστω και αν αυτές είναι λύσεις που έχουν πολιτικό κόστος. Είναι μια, αν θέλετε, πραγματικότητα, ήταν δέσμευσή μας εξ αρχής. Σας λέω όμως ότι δυστυχώς θα μπορούσε να έχει εφαρμοστεί και από φέτος. Απρίλιο στείλαμε την απόφαση για έγκριση, 31 Οκτωβρίου συζητείται. Πέρασε η σεζόν. Θα το κάνουμε τώρα, δεν έχει σημασία. Θεωρώ ότι και στις συζητήσεις που έχουμε κάνει και στην Ελούντα, με αυτό το μικρό, το υποτυπώδες roundabout που κάναμε στην πλατεία, περπάτησε μια χαρά. Μια χαρά πήγε. Και άλλες τέτοιες διορθωτικές κινήσεις που έχουν γίνει στην Ελούντα έχουν βελτιώσει την κατάσταση. Θέλω να σταθούμε σε αυτή τη φωτογραφία, κύριε Δήμαρχε. Είναι τα σύνορα της Χερσονήσου με την Σταλίδα και βλέπουμε την επιβίβαση και αποβίβαση τουριστών σε ξενοδοχειακές μονάδες πάνω στην παλιά Εθνική Οδό. Εδώ τίθεται και ένα θέμα δημόσιας ασφάλειας. Αντίστοιχη εικόνα. Είναι συγκεκριμένη φωτογραφία. Ναι, ναι. Γιατί είναι ατυχές το παράδειγμα. Όταν πριν από τα 20 μέτρα από τη θέση που έχει σταματήσει το λεωφορείο, υπάρχει η εσοχή που μπαίνει στο Grand Hotel. Βλέπουμε ένα βίντεο από το Δήμο της Χερσονήσου και επανερχόμαστε. Τουριστικά λεωφορεία που με τους ελιγμούς τους κόβουν την ανάσα στην περιοχή του Ανισαρά στη Χερσόνησο. Εικόνες χειρουργικής ακρίβειας από οδηγούς πούλμαν που ξεπερνούν τον ίδιο τους στον εαυτό. Στον Ανισαρά με τα δεκάδες πεντάστερα ξενοδοχεία η εικόνα δεν λέει να αλλάξει, με τους τουρίστες να αποτυπώνουν αυτή τη μοναδική εμπειρία μέσα από ερασιτεχνικά βίντεο και φωτογραφίες. Δεν είναι λίγο σε σχεδόν μονόδρομους να πρέπει να κινηθούν δύο ή και τρία τουριστικά πούλμαν μαζί.
Λιμανάκια στη Χερσόνησο και τα τουριστικά πούλμαν περνούν μία ανάσα από τα κεφάλια των λουόμενων σε στενούς δρόμους που αν παράλληλα βρεθεί δεύτερο γιοταχή ή πούλμαν, η κατάσταση είναι απλά εκρηκτική. Ιούλιο και Αύγουστο, μήνες τουριστικής αιχμής, τα Σαββατοκύριακα ο δρόμος είναι σχεδόν απροσπέλαστος. Μιας και στην περιοχή βρίσκονται και αρκετά γιοταχή αυτοκίνητα που μεταφέρουν λουόμενους στις εξαιρετικές παραλίες. Εδώ και χρόνια οι οδηγοί τουριστικών πούλμαν, ξεναγοί αλλά και τουρίστες ζητούν άμεση παρέμβαση έτσι ώστε να επιληθεί όσο είναι δυνατόν το κυκλοφοριακό πρόβλημα που καταγράφεται στο τουριστικό θέρετρο. Για να είμαι δίκαιος, βεβαίως δεν είναι ένα πρόβλημα που υφίσταται από την τωρινή δημοτική αρχή. Είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα, όμως κάτι πρέπει να γίνει επί της ουσίας. Και θα πάω στα βίντεο της εκπομπής. Δήμαρχε της Χερσονήσου, ήρθε και δική σου η σειρά. Ανοίγουμε τον φάκελο Δήμος Χερσονήσου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Δήμος της Χερσονήσου είναι ο πιο τουριστικός Δήμος σε ολόκληρη τη χώρα. Έχει τον μεγαλύτερο αριθμό κλινών σε ολόκληρη τη χώρα. Υπάρχουν νομοί που, κύριε Δήμαρχε, έχουν και λιγότερες κλίνες από έναν Δήμο όπως είναι το δικό σας. Αλλά ειδικά μεγάλο όχημα δεν μπορεί να την παρακάμψει εφόσον πρέπει να τη διασχίσει. Αυτό από μόνο του δημιουργεί μεγάλα προβλήματα. Υπάρχει μεγάλη έλλειψη χώρων δημόσιων μέσα στον οικιστικό ιστό της Χερσονήσου. Έχουν γίνει από τη μεριά μας πάρα πολλές μεγάλες προσπάθειες για την εξέβρεση χώρων στάθμευσης που μπορούσαμε να μισθώσουμε από ιδιώτες, μια και οι δημόσιοι χώροι είναι όλοι αξιοποιημένοι σε αυτή την κατεύθυνση, με 2-3 σημεία που υπάρχουν δημόσιοι χώροι στάθμευσης. Αλλά δεν είναι επαρκούν σε καμία περίπτωση. Αλλά δυστυχώς δεν υπήρξε προθεμία από τους ιδιοκτήτες της γης να μισθώσουν ούτε καν να έρθουν στο Δήμο για κάποια διαπραγμάτευση του ενοικίου. Δείτε τώρα να εδώ. Να αυτή τη φωτογραφία δεν είναι, κύριε Δήμαρχε. Και βεβαίως δεν είναι ευθύνη του Δημάρχου. Επίσης να πω ότι. Αλλά εδώ φαίνεται αυτή η λογική. Πάω και παρκάρω το αυτοκίνητό μου πάνω στο πεζοδρόμιο. Προσέξτε το τι κυκλοφοριακό φόρτο φορτώνει εκεί πέρα. Ο μισός χώρος, ο δεξιά, καθώς κατεβαίνουμε, παρκάρουν σωστά. Ο άλλος που έδειξα προηγουμένως, δεν υπάρχει διαγράμμιση κάτω και δεν υπάρχει σήμανση. Οπότε, αν παρκάρει επιβατικό αυτοκίνητο, είναι τα περίγραπτο. Και εδώ ο λαβύρινθος. Προσέξτε, ναι. Προσπαθούμε. Πάνε να δουν το λαβύρινθο, θα τον βιώνουν να παίξουν πρώτα. Ανάμεσα είναι ο συνάδελφος, να μην πω το όνομα, δεν ξέρω αν θέλει να ακούσει το όνομα. Σε κρουαζιερόπλιο το 15, αυτό το ταμπελάκι πάνω πει κρουαζιερόπλιο. Πάντως είναι πολύ χαρακτηριστική αυτή η φωτογραφία. Και προσπαθούμε να καταφέρουμε με τη λάθος ρύθμιση. Να καταφέρουμε να περάσουμε τους επισκέπτες με έναν τρόπο που να είναι ασφαλής, να πάνε και να γυρίσουν στα λεωφορεία τους.